Γιώργος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής, συγγραφέας, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άρδιν. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Γεια σας. Χαιρετισμούς στην Κρήτη. Κύριε Καραμπελιά, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα άρθρο σας που είχε να κάνει με τα ψηλά γράμματα των δημοσκοπήσεων. Συνήθως στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε τη γεωμετρία στο γράφημα των κομμάτων. Πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που κοιτάνε ορισμένα πράγματα τα οποία θίξατε στο κείμενό σας. Παρατήρησα ότι εντοπίζετε ένα ερώτημα στο οποίο απαντάτε επαρκώς. Υπάρχει οξία πολιτική, ταξική πόλωση στην κοινωνία μας. Γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ, έτσι με μια πρώτη ματιά, το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι μεσαία τάξη. Το 27% ότι είναι στους μικρομεσαίους, το 8% ότι είναι εργάτες, το 7% ότι είναι αγρότες και ένα 6% ανήκει στις ανώτερες τάξεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ταξική πόλωση. Κοιτάξτε, στην κοινωνία μας οπωσδήποτε υπάρχουν τάξεις, οπωσδήποτε υπάρχουν και ταξικές αντιθέσεις. Θα ήταν αστείο να λέγαμε ότι δεν υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο τύπος της ελληνικής κοινωνίας που έχει μεγάλα στρώματα μεσαία, έτσι, πολλούς μικρούς επιχειρηματίες, πολλούς μικροεργολάβους, μάστορες, δηλαδή είναι μια κοινωνία η οποία έχει μεγάλη κοινωνική επέκταση σε αυτά που λέμε μεσαία στρώματα. Μετά ότι ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν 2 ή 3 σπίτια, νοικιάζουν, έχουν ένα σύνολο από εισοδήματα. Κάποιοι που ζουν στις πόλεις έχουν ακόμα εισοδήματα αγροτικά. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνική πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι καινούριο για την Ελλάδα, έτσι, αλλά συνεχίζει να υπάρχει, όπου η κοινωνική πόλωση είναι μικρότερη από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από άλλες χώρες. Καλά, δεν συζητάω για τις χώρες του τρίτου κόσμου που η κοινωνική πόλωση είναι τεράστια. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κοινωνική πόλωση σε συνθήκες σχετικής περιόδου ανάπτυξης, όπως είμαστε σήμερα, και σε μια περίοδο που τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια τεράστια διασπορά, έτσι για να το πω έτσι, επιδομάτων. Φανταστείτε ότι τα 3 τελευταία χρόνια έχουν δοθεί 48 δισεκατομμύρια σε επιδόματα είτε για τον κορονοϊό είτε για την ενέργεια. 8 δισεκατομμύρια δόθηκαν μόνο και μόνο για τους λογαριασμούς του ρεύματος. Άρα έχουμε μια πραγματικότητα η οποία αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και αυτό τι δημιουργεί. Δημιουργεί ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο αυτό που λέμε άκρα πολιτικά και κοινωνικά έχουν μικρότερη δύναμη από τις δυνάμεις που κινούνται λίγο πολύ σε ένα γύρω από το κέντρο της πολιτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό θα το δείτε ότι ισχύει παραδείγματι για τα 3 μεγάλα κόμματα παρά τα όσα λένε οι ίδιοι που διαγωνίζονται, έτσι, 2 είναι τα βασικά, αλλά ας πάρουμε και το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνική ανάλυση των ψηφοφόρων τους δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έχει υψηλό ποσοστό και στη μεσαία τάξη, όπως και η Νέα Δημοκρατία που έχει το υψηλότερο ποσοστό της. Δηλαδή, για να εξηγήσω λίγο, σε αυτή τη δημοσκόπηση στην οποία αναφέρομαι, η Νέα Δημοκρατία είχε περίπου 28% και είχε 34% στη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 22%, είχε 25% στη μεσαία τάξη. 22, όχι, το ίδιο ποσοστό, 23%. Στην ανώτερη τάξη, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το υψηλότερο ποσοστό του, 25,5%. Πάνω δηλαδή από το μέσο όρο των ψήφων. Αναλογικά, ναι, με το μέσο όρο.
στο μέσο όρο των ψήφων του. Και αν προσθέσουμε το υψηλό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και το υψηλό ποσοστό του ΜΕΡΑ 25 στην ανώτερη τάξη, φτάνουν 40%. Δηλαδή τα αριστερά ή κεντροαριστερά κόμματα έχουν 40% στην ανώτερη τάξη και η Νέα Δημοκρατία 32. Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό? Όχι, διότι αυτό, διότι δεν μετράει βέβαια ποιοι είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Όταν λέμε ανώτερη τάξη και λέει 6%, εννοούμε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, έτσι, που αυτοχαρακτηρίζεται, θεωρεί ότι ανήκει στην ανώτερη τάξη. Όταν λοιπόν η αριστερά, που μάλλον κρύβει οι ψηφοφόροι τους ότι ανήκουν στην ανώτερη τάξη, πιο εύκολα θα χαρακτηρίζονται μεσαίοι, δηλώνουν κατά 40% ότι ανήκουν στην ανώτερη τάξη, αυτό δείχνει ότι η σύγκρουση, η πολιτική η οποία γίνεται, δεν έχει, κυρίως μιλάω για τα τρία αυτά κόμματα, ταξικό χαρακτήρα. Δηλαδή, από τη μια οι προλετάριοι και από την άλλη οι αστεί. Αυτό δεν ισχύει. Όλα τα στοιχεία το δείχνουν. Σήμερα, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Επειδή υπάρχει, ας πούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει κάποιες... έτσι εκεί κάποια σποτ που λέει καταστροφή, καήκαμε, φτώχεια και τα λοιπά. Διαβάζω σε δύο δημοσκοπήσεις, η μία μάλιστα είναι φιλική προς το ΣΥΡΙΖΑ, της Προράτα, που χθες ήταν στο Άξιον 20, έτσι, η οποία λέει ότι είναι μόνο 8,5% των ανθρώπων που δηλώνουν ότι δεν κατορθώνουν να τα βγάλουν πέρα στις υποχρεώσεις τους, και η άλλη δημοσκόπηση της ΡΑΣ δηλώνει ότι είναι πολύ μικρό επίσης το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έτσι, ένα 15% αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πραγματικότητα της χώρας είναι σε μια διασπορά της κοινωνικής, έτσι, του κοινωνικού πλούτου, όσο δεν υπάρχει και συγκεντρωμένος, έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε. Όμως έχουμε ένα μέσο όρο, όταν σκεφτείς ότι στη δημοσκόπηση 51% λέει ανήκουμε στη μεσαία τάξη και 27,5% λέει ανήκουμε στους μικρομεσαίους, τι μένει για τους υπόλοιπους? Δηλαδή σχεδόν είναι 78% αυτά τα δύο. Μάλιστα. Αποτέλεσμα. Είναι ψευδές ότι η σύγκρουση αφορά ταξικά χαρακτηριστικά. Εκτός από κάποια κόμματα που, όπως το ΚΚΕ επί παραδείγματι, έχει υψηλότερο ποσοστό στους εργάτες. Έτσι, μπορείς να πεις ότι το ΚΚΕ έχει, αλλά είναι ένα μικρό κόμμα, έτσι. Στους εργάτες τώρα, επειδή μου δώσατε μια ωραία λαβή, είδα ότι στο άρθρο σας γράφετε ότι πολύ μεγάλο ποσοστό της ακροδεξιάς πάει στους εργάτες. Δηλαδή έχουμε μια επανάληψη των ΟΗΕ, όπως στη Γαλλία, ας πούμε, με τη Λεπέν. Ναι, βέβαια, στο υψηλότερο ποσοστό των αγροτών και εργατών το έχει ο Βελόπουλος. Έτσι, έχει 8 και 12% και, αρκετά υψηλό έχει και ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι ποια είναι τα ταξικά. Το ίδιο συνέβη στη Γαλλία. Το ίδιο συνέβη στην Ιταλία, όπου τα εργατικά στρώματα, πιεσμένα από τη μετανάστευση, τα λιγότερο μορφωμένα, αν το δείτε συνδυάζεται και με τα μορφωτικά στοιχεία, πηγαίνουν, και είναι λογικό, οι πιο φτωχοί, έτσι, είναι και εκείνοι που έχουν το λιγότερο μορφωτικές, έτσι, το μικρότερο μορφωτικό απόθεμα, πηγαίνουν κυρίως προς την ακροδεξιά. Η αριστερά πια δεν εκφράζει την εργατική τάξη. Η αριστερά εκφράζει σε όλη τη Δύση, έτσι, ένα γενικό φαινόμενο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα στη Γαλλία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχω ζήσει στη Γαλλία, είχε κάποτε 25% και κυρίως ήταν σε μεγάλο βαθμό εργάτες. Αυτή τη στιγμή έχει 3 με 4 και 30% έχει Λεπέν, που είναι το πιο λαϊκό κόμμα. Το κόμμα που έχει τη χαμηλότερη κοινωνική σύνθεση, την πιο λαϊκή, είναι
το κόμμα της Λεπέν. Επειδή μιλήσατε για τη Γαλλία, αυτό έχει, αυτή η μεταβολή του ποσοστού έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό, επειδή διεκδικούμε τις θέσεις εργασίας. Βεβαίως, διότι οι εργάτες αντιδρούν απέναντι στο μεταναστευτικό. Εδώ δεν το είχαμε δει που είχε αναπτυχθεί η Χρυσή Αυγή. Στον Άγιο Παντελεήμονα. Από εκεί ξεκίνησε. Και σε όλες, δηλαδή τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, όταν είχε φτάσει σε ψηλά ποσοστά, έτσι, 8-9% σε κάποιες εκλογές, ήταν στα εργατικά και τα αγροτικά στρώματα, έφτανε το 20%. Γιατί αντιδρούν απέναντι σε πολλά πράγματα, και στη μετανάστευση, και απέναντι στην εξέλιξη της κοινωνίας προς κατευθύνσεις αυτές που λέμε εξαφάνιση των φυλετικών ταυτοτήτων, γάμοι των ομοφυλοφίλων, απέναντι σε όλα αυτά. Ναι, η αριστερά έχει γίνει πια το κόμμα των ανώτερων μεσαίων στρωμάτων που έχουν δικαιωματιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι πια το κόμμα των λαϊκών στρωμάτων. Τα λαϊκά στρώματα μοιράζονται είτε σε όλα τα κόμματα, είτε σε μεγάλο βαθμό στην άκρα δεξιά και ένα μικρότερο ποσοστό στην άκρα αριστερά. Τα μεγάλα κόμματα ταξικά έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους, για να μην πω ότι καμιά φορά είναι αντίστροφο, έτσι. Δηλαδή όταν δεις το ΠΑΣΟΚ, το υψηλότερο ποσοστό του το έχει στην ανώτερη τάξη. Έτσι. Και είναι λογικό. Έχει κυβερνήσει 20-30 χρόνια, έχει φτιάξει σχέσεις, έτσι, με την, έτσι ξεκίνησε από λαϊκά στρώματα, ας πούμε, και μεσαία τη δεκαετία του 1970, και μέσα από την εξουσία άλλαξε χαρακτηριστικά. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν είναι κόμμα, θα το δείτε κιόλας, δέστε τη σύνθεση. Είναι κυρίως τα μεσαία στρώματα τα οποία έχει, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί, και από εκεί και πέρα έχει υψηλά ποσοστά ανώτερων στρωμάτων. Αυτό φαίνεται και στο εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο οι ψηφοφόροι τους από εκείνο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι από πτυχιούχοι πανεπιστημίου, διδακτορικά κτλ. Άρα δεν έχει ταξικό χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα προσανατολισμού, κυρίως που πρέπει να πάει η κοινωνία και η χώρα. Και εκεί εμπλέκεται το κομμάτι του δικαιωματισμού και όλα τα συναφή. Όχι ότι δεν έχει και τέτοια στοιχεία και η Νέα Δημοκρατία, όμως είναι πολύ πιο ασθενή. Επειδή όμως το ανοίξαμε και στο ευρωπαϊκό πεδίο, η ατζέντα σε όλη την Ευρώπη, αν δούμε δηλαδή τι γίνεται στην Δανία ή πώς λειτουργεί η κυβέρνηση δεξιών με ανοχή ακροδεξιά στη Σουηδία ή το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ατζέντα έχει αλλάξει. Η αριστερά έχει αντιληφθεί, ας πούμε, αυτό το ερέθισμα το οποίο δίνει η κοινωνία και να τροποποιήσει λίγο την ατζέντα της. Σε ελάχιστες χώρες έχει συμβεί αυτό για την ώρα. Έχει συμβεί κατεξοχήν στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η αριστερά, η οποία είχε μια πολιτική απόλυτης ανοιχτών συνόρων και τα λοιπά, έχει αλλάξει γραμμή, κλασικό παράδειγμα η Δανία, και σε άλλες χώρες που κατόρθωσε να επανέλθει στην εξουσία ακριβώς γιατί άλλαξε γραμμή πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά πάρτε ας πούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Το μεγαλύτερο κομμάτι της εργατικής τάξης, της λευκής εργατικής τάξης, είναι με τον Τραμπ, συντριπτικά μεγαλύτερο. Ενώ οι μαύροι και τα στρώματα που είναι από άλλους πληθυσμούς είναι με τους δημοκρατικούς. Δηλαδή η διαφορά δεν είναι πια ταξική, έτσι. Είναι διαφορά φύλου, πολιτισμού, κατεύθυνσης. Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Καραμπελιά, που τα μεγάλα ποσοστά ο Τραμπ τα πήρε στις περιοχές που υπήρξε από βιομηχάνηση. Ακριβώς. Και από τις αγροτικές περιοχές και από τους φτωχούς βιομηχανικούς εργάτες. Εκεί κυριάρχησε. Θέλω να κλείσουμε λίγο με τις ηλικίες, γιατί είδα ότι και εκεί κάνατε μια αναφορά.
Δηλαδή, από ό,τι εντοπίσατε εδώ, οι ηλικίες 17-26 στις ηλικίες αυτές η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έχει, γιατί χαμηλό, πολύ ποσοστό. Χαμηλό ποσοστό. Έτσι, 13%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν είναι ψηλά. Ενώ όχι, παλιά κυριαρχούσε ένα 19% τώρα έχει φτάσει. Και το εντυπωσιακό τώρα είναι ότι ο Κασιδιάρης και ο Βαρουφάκης έχουν υψηλά ποσοστά ανάλογα με το ποσοστό. Ακριβώς. Δηλαδή, πώς το αιτιολογείται αυτό? Και το ΚΚΕ έχει, παραδόξως, που είχε στο παρελθόν ψηλό ποσοστό στους νέους, έχει χαμηλό ποσοστό. Ναι. Και ένα κομμάτι έτσι της νεολαίας πάει προς το μηδενισμό τον αριστερό που εκφράζει ο Βαρουφάκης. Σήμερα είπε και άλλο ένα ακόμα, κλείσει τα χρηματιστήρια. Τι τα χρειαζόμαστε. Δηλαδή κάνει μία πολιτική... Ούτε εμείς δεν την κάναμε στην πιο ακροαριστερή περίοδό μας. Νομίζω όμως ότι στοχεύει σε συγκεκριμένο ακροατήριο. Δηλαδή νομίζω ότι ο μεσός χώρος δεν θα το σκεφτεί, ας πούμε, να κατευθυνθεί. Φυσικά, να κοίταξε να δεις. Στοχεύει και σε ένα κομμάτι του μεσαίου χώρου. Ποιο? Ένα κομμάτι διανοούμενων, οι οποίοι συνήθως λένε ακραία πράγματα ζώντας οι ίδιοι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Έτσι, υπάρχει ένα κομμάτι διανομένων οι οποίοι λένε τα πιο ακραία πράγματα, αλλά για τους άλλους. Αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, ότι τα βόρεια προάστια, παραδείγματι στην Αθήνα, η νεολαία των βορείων προαστίων είναι σε μεγάλο ποσοστό αναρχικοί, αντιεξουσιαστές, διότι βέβαια δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα επιβίωσης. Κομμάτια τα οποία είναι πιο φτωχά και αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, και τα πιο φτωχά και τα πιο περιθωριοποιημένα, πάνε στην ακροδεξιά. Δηλαδή, αν κοιτάξεις στην νεολαία, θα δεις ότι η νεολαία των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων, που είναι δεμένη με το δικαιωματισμό, με το νέο μοντέλο, όχι φύλα, δεν είμαι άνδρας ή γυναίκα, είμαι ουδέτερο, έτσι βγήκανε πανώ στις τελευταίες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, που υπογράφανε τα φοιτητά. Τέτοιες υπογραφές βλέπουμε και στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ουδέτερο, δηλαδή δεν υπάρχουν τα φύλλα. Αυτά τα φαινόμενα θα τα δούμε στα ανώτερα κομμάτια της νεολαίας που πηγαίνει προς τα αριστερά, κοινωνικά ανώτερα, και τα πιο φτωχά και λιγότερο μορφωμένα πάνε καμιά φορά προς την ακροδεξιά. Γι' αυτό λέω ότι δεν αντιστοιχεί πια σε ταξικό. Ναι. Έχει να κάνει με προσανατολισμούς συνολικούς. Κατανοητό. Γιατί... Ναι. Κλείνοντας, πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι της ανώτερης τάξης, και ο Βαρουφάκης έχει πολύ υψηλό ποσοστό, αλλά και ο Κασιδιάρης έχει πολύ υψηλό ποσοστό. Και ο Κασιδιάρης είχε υψηλό. Και δεν ξέρω αν συνδέεται και όλη αυτή η ανάλυση και με αυτό που βγήκε με τους δικαστικούς που στηρίζανε αυτή την προσπάθεια. Διότι η Χρυσή Αυγή, και είναι κάτι το οποίο δεν αποκαλύφθηκε ποτέ, είχε μεγάλη διείσδυση και στους δικαστικούς και στα σώματα, και τα σώματα ασφαλείας, είναι πασίγνωστο αυτό, έτσι, είχε πολύ μεγάλο ποσοστό, και στον στρατό σε μεγάλα κομμάτια τους αξιωματικούς. Είχε η Χρυσή Αυγή ως αντίδραση, γιατί έτσι βγαίνει, ωραία, ένα κομμάτι δηλαδή ανθρώπων που προέρχονταν συνήθως από δεξιό χώρο, μπροστά στην αντίδραση στο ότι έβλεπαν τη Νέα Δημοκρατία να μην έχει σταθερή στάση και πολύ αποφασιστή και απέναντι στο μεταναστευτικό, απέναντι στο ένα στο άλλο, προσχώρησαν στη Χρυσή Αυγή. Και γι' αυτό μην κοιτάτε τώρα που έγινε η ιστορία τότε που έγινε η δολοφονία του Φίσα και τα πράγματα γυρίσανε. Τότε ένα σημαντικό κομμάτι της άρχουσας τάξης, επειδή υπήρχε χάος στη χώρα, έτσι, ειδικά τη μνημονιακή περίοδο, και ήταν γεμάτο διαδηλώσεις και τα λοιπά, θυμόμαστε όλη την περίοδο, έτσι. Ήταν της λογικής να υπάρχει μια κυβέρνηση με πυγμή, αυστηρή, στην οποία θα συμμετέχει η Χρυσή Αυγή. Και θυμόστε ότι ο Μπαλτάκος, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας τότε της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, έκανε συνομιλίες με τη Χρυσή Αυγή για να συμμετάσχουν πιθανώς
κάνοντας ένα πιο ευπρόσωπο, έτσι, αλλάζοντας λίγο έτσι, την πρόσωψή τους, σε κυβέρνηση. Ήταν τότε που τον είχε ηχογραφήσει, ο Κασιδιάρης και έγινε σκάνδαλο και βεβαίως, τον καθαίρεσε ο κ. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, που σήμερα είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τότε είχε πει ότι να εξευγενήσουμε λίγο τη Νέα Δημοκρατία, την Χρυσή Αυγή, για να μπορέσει να μετεξελιχθεί σε ένα ακροδεξιό κόμμα αποδεκτό. Θέλω να πω ότι αυτά είχαν συμβεί. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το περίεργο φαινόμενο, ότι ο Κασιδιάρης έχει ερίσματα σε κομμάτια της ανώτερης τάξης και βεβαίως στη Λούμπεν διανόηση, στους Λούμπεν επιχειρηματίες. Δηλαδή όλοι εκείνοι που διακινούν ναρκωτικά, που κάνουν τέτοιες ιστορίες, βεβαίως είναι με τον Κασιδιάρη. Πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό και νομίζω ότι δεν όσοι τουλάχιστον θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσωπα του προοδευτικού χώρου, δεν νομίζω ότι λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά τα μηνύματα όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την κατάργηση αυτών που είπατε, του δικαιωματισμού, την κατάργηση των ταυτοτικών χαρακτηριστικών, που όταν αυτό εντείνεται η κοινωνία... Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνδυάζεται με την άρνηση εθνικής ταυτότητας, τον εθνομηδενισμό. Τον εθνομηδενισμό. Αυτό όμως θα εξυψώσει πάλι την ακροδεξιά και μπορεί να δούμε πάλι μια Χρυσή Αυγή με άλλα χαρακτηριστικά. Για την ώρα, επειδή και απαγορεύτηκε και επειδή έχει ένα μεγάλο πρόβλημα ηγεσίας, ο ηγέτης της Χρυσής Αυγής σήμερα αυτού του χώρου είναι ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης... Η δίκη της Χρυσής Αυγής, η έφεση, διεξάγεται τώρα, έτσι. Σε ένα χρόνο το πολύ, η δίκη θα έχει ολοκληρωθεί. Ο Κασιδιάρης θα καταδικαστεί αμετάκλητα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα καταδικαστεί. Δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη με το λέμε αυτό, είναι δεδομένο. Και δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, αυτός που εμφανίστηκε ως ο νέος ηγέτης αυτού του χώρου δεν θα μπορεί να έχει πολιτικό ρόλο. Ήδη σε αυτές τις εκλογές αποκλείστηκε χθες και νομίζω ότι αυτό θα είναι πρόβλημα και συνέχεια. Εάν οι χώροι του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος προσανατολιστούν ή δημιουργηθούν χώροι οι οποίοι να έχουν πατριωτικά και χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις αξίες του τόπου μας, δεν θα μπορέσει να περπατήσει η άκρα δεξιά. Εάν δεν γίνει, θα έχουμε και εδώ τέτοιο φαινόμενο. Να σας πω κάτι, γιατί δεν έχουμε ισχυρή ακροδεξιά στην Ελλάδα. Για ένα και βασικό λόγο. Διότι η αντίθεση με την Τουρκία υποχρεώνει τις κυβερνήσεις και ιδιαίτερα υποχρέωσε τη Νέα Δημοκρατία να έρθει σε μια αντιπαράθεση με την Τουρκία και στο μεταναστευτικό και τα λοιπά. Αυτό δεν επιτρέπει εύκολα μεγάλες μάζες κόσμου να περάσουν προς την ακροδεξιά. Γι' αυτό το λόγο έγινε και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία και όταν έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών τάχθηκε ενάντια στη Συμφωνία. Άσχετο αν το πίστευε με Μητσοτάκης ή όχι. Μάλιστα. Αυτό είναι τα εθνικά ζητήματα είναι που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στην ακροδεξιά να αναπτυχθεί. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Αν και στην Ευρώπη το θέμα ασφάλειας πλέον καθορίζει πολύ την ατζέντα πολιτική. Κύριε Καραμπαλιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Γεια σας. Πολύ.